Απόψε στο Άλσος της Νέας Μύρας και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών παρουσιάζεται η σατυρική τραγωδία του Ευρυπίδη, ο Κύκλοψ. Πρόκειται για μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου που έκανε πρεμιέρα στην Επίδαυρο, σε σκηνοθεσία και διασκευή Βασίλη Παπαβασιλείου και φυσικά στο ρόλο του Κύκλοπα, το Δημήτρη Πιατά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Πιατά, τον Κύκλοπα της παράστασης. Ναι, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ και μην τρομάζετε, δεν τρώω ανθρώπους. Οι ψέματα είναι όλα. Εκτός σκηνής τουλάχιστον. Τουλάχιστον, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Παρόλο το ότι ζούμε σε μια εποχή κανιβάλων, ξέρετε. Δυστυχώς και το ενδιαφέρον του έργου σε σχέση με το σήμερα είναι το ότι ενώ πολύφημος και γενικά όλοι έτσι, οι κύκλοπες της εποχής εκείνης ήταν μετρημένοι, σήμερα είναι πάρα πολύ. Είναι ένα μήνυμα το οποίο νομίζετε μέσω της παράστασης περνάει στον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα περνάνε, παρόλο το ότι εμείς προσπαθήσαμε και γενικά εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στα βαρύγδουπα πράγματα, μηνύματα κτλ. Η αιτία που υπάρχουμε στο θέατρο είναι για να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Απλώς ο κόσμος θα ήθελε μέσα από αυτή τη διασκέδαση να πάρει πράγματα που πιθανώς θα ήθελε να πάρει ο ίδιος και όχι αυτά που θέλουμε να του δώσουμε εμείς. Τι άλλο μας επιφυλάσσετε για το μέλλον? Ήδη πάω δεύτερη χρονιά μια προσωπική μου επιτυχία στο θέατρο Ακάδημος. Έχω ανεβάσει την Νόνα του Ρομπέρτο Κόσα. Εκεί πια δεν υποδίωμαι τον Κύκλοπα, υποδίωμαι μια γιαγιά 100 χρονών που τρώει και παχαίνει και είναι μια εξαιρετική μαύρη κωμωδία. Θέλω να πιστεύω ότι έχει να πει και αυτή η παράσταση κάτι, γιατί είναι έργο αργεντίνικο και διαδραματίζεται την εποχή της χρεοκοπίας της Αργεντινής, αν αυτό κάτι σας λέει. Κοντά μας κυρία Γαλανοπούλου, Δημοτικός Σύμβουλος. Πώς σας φάνηκε το έργο? Ήταν μια εξαιρετική παράσταση, πολύ δροσερή, πολύ φρέσκια, αποδομητικός λόγος, μοντέρνο, σύγχρονο, με ρυθμό. Βασιζόταν βέβαια πάνω στο κείμενο του Ευρυπίδη τον Κύκλοπα, το οποίο δεν είμαι απόλυτα σίγουρη, ότι νομίζω ότι παίζεται για πρώτη φορά. Ο Κύκλοπας είναι ένα σατυρικό δράμα, δεν είναι ούτε κωμωδία ούτε τραγωδία. Διατήρησε πάρα πολλά από τα στοιχεία αυτά ως σκηνοθέτης, αλλά το τοποθέτησε με σύγχρονη ενδυμασία, σύγχρονη μουσική, σύγχρονο παίξιμο, γοργό ρυθμό. Ήταν πραγματικά ένα φρέσκο, δροσερό και ενδιαφέρον έργο. Τι διάλυση είναι αυτή? Γιατί ξεσαλώσατε? Είδατε πουθενά το Διόνυσο? Ακούτε χάλκινα ακρότερα και ήχους του πάνω μου που δεν ακούω εγώ? Εσένα σε καμία περίπτωση! Εσύ είσαι και πετείτε σε τροχιά πεπτικής οδού και φτάσετε εσύ ως την κοιλιά που θα μας αφήσετε! Έχουμε τον κύριο Αθανάση Αθανασίου κοντά μας, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Καλησπέρα! Καλησπέρα σας! Απόψε έχουμε μια μεγάλη παράσταση μέσα στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών. Ναι, ασφαλώς είναι ένα σταθμός αυτή η παράσταση του Κύκλοπα. Από ό,τι μου είπε και ο φιλόλογος που συζήτησα προηγούμενα, είναι πραγματικά μια παράσταση η οποία είναι και πρωτότυπη, αλλά ίσως και κύρια γύρω από το θέμα, ας πούμε, αυτής της πολιτικής, αν θέλετε, πολιτικής έκφρασης, η οποία σπανίζει και στις ημέρες μας, αλλά είναι πραγματικά ένα ποίημα της αρχαίας παράστασης και παρουσίασης. Αχ, τους τα έλεγα εγώ, αλλά αυτοί πού να αρπάζουνε τα πράγματα, τα κουβαλούσανε μετά, θέλω να βάλουνε χέρι στα κυνηγιά, τους φώναζα εγώ κάτω τα ξερά σας, μετά τους πέσανε στα πρόβατα για να τα πάρουνε μαζί τους. Και για σένα λέγανε ότι θα σε πιάσουνε, θα σε δέσουνε με ένα σκηνή. Τρεις πύχες μακρύ θα σε δέσουνε και μπροστά στο ένα και μοναδικό σου μάτι θα σου ξεριζώσουνε τα σπλάχνα, θα σου γδάρουνε το κόλο και τσιγεμένο σχηροπόδαρο όπως είσαι θα σε ρίξουνε στο καράβι, να σε πουλήσουνε σε κάποιον, να σε βάλει να σπάζεις πέτρες, να σε βάλει για σε ρίξει σε κανένα μήλο να γίνεις κοιμάς. Είμαι η Εριέλα από το Άλσος της Νέας Μύρνης και την παράσταση Κύκλοψ για το nstv.gr. Χορηγό επικοινωνίας των Ιωνικών Γιορτών της Νέας Μύρνης 2013.